Έχει ένα χαρακτηριστικό διαφορετικό η μετανάστευση, η σύγχρονη από τις παλιότερες εποχές. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, είναι σπουδαγμένη. Δηλαδή, η ίδια η ελληνική κοινωνία έχει πληρώσει. Ενώ γίνεται δηλαδή πέρα από μια μεταφορά ανθρώπινου, ας πούμε, του ανθρώπινου κεφαλαίου, υπάρχει και ενσωματωμένη υπεραξία μέσα από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και πληρώνουμε ένα επιστημονικό δυναμικό το οποίο θα είναι πιο φθηνό εκ των πραγμάτων, έτσι και πλήρως έτοιμο να δουλέψει σε άλλες χώρες. Είναι δηλαδή ακόμη πιο χειρότερη αυτή η μορφή. Ναι, ακόμη πιο χειρότερη αυτή η μορφή της μετανάστευσης. Και βεβαίως, πολύ σωστά έθεσες τη διάσταση ότι δεν μπορεί να υπάρχει προοπτική σε μια χώρα όταν οι πιο νεότερες, πιο παραγωγικές ηλικίες τίθεται εκτός. Οι νεότερες και οι μεταναστεύοντες, είτε άλλες παραγωγικές ηλικίες των 45-55, βγαίνουν εκτός παραγωγής. Και η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες, που συνήθως υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω, αν δεν είναι περίπτωση αυτοαπασχολουμένων ή μικροεπιχειρηματιών και δεν είναι μόνο μισθωτών, σημαίνει ότι υπάρχουν και οικονομικές οφειλές. Είναι μια τραγική κατάσταση, η οποία επηρεάζει ψυχολογία, τροφοδοτή διαζύγια, έχουν αυξηθεί αυτά, ναι. Διαλύονται σχέσεις και δεν υπάρχει καμία προοπτική. Μιλάμε δηλαδή για αδιέξοδα χωρίς προηγούμενο. Καταστρέφονται οι ανθρώπινες σχέσεις και πολύ περισσότερο που βρισκόμαστε σε μια εποχή που για πρώτη φορά, το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό, βρισκόμαστε, έχει ο καθένας την ψυχολογία, την αίσθηση και τη βεβαιότητα, τα πράγματα θα είναι χειρότερα όσο ακολουθούνται αυτές τις πολιτικές, ενώ να τα προηγούμε να μην πιάσουν μια στην προσδοκία, ότι μπορεί να μεταναστεύω, αλλά κάποια στιγμή θα μπορέσω να γυρίζω, θα βελτιωθούν τα πράγματα κτλ. Εδώ είναι ακριβώς το αντίστοιχο. Μιλάμε λοιπόν για μια πολιτική ουσιαστικά η οποία θα αφορά την απασχόληση, την εργασία. Για μας δεν μπορεί να νοείται μια αναπτυξιακή πρόταση, μια αναπτυξιακή πολιτική, η οποία στο επίκεντρό της δεν θα έχει το στοιχείο της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων και της εργασίας, αλλά και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Διότι, για παράδειγμα, υπάρχουν προτάσεις που μιλάνε για ανάπτυξη χωρίς να ενσωματώνουν αυτό κατά ανάγκη. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Προφανώς θα μπορούσε να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Στο δικό μας, για παράδειγμα, το πρόγραμμα, εμείς καταρχήν δεν μιλάμε, για να πούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, για καμία απόλυση σήμερα στο δημόσιο. Το αντίστροφο, αυτό που θα έπρεπε να κάνει, είναι να κάνεις μια εκθεμελίων ανασυγκρότησή του, να μπορέσεις να καταγράψεις πραγματικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας. Μας σου απαντάει ο άλλος, υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα. Εμείς θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα, απέναντι στην ύφεση, δεν μπορείς να απαντάς με μια πολιτική ύφεσιακή, με μια πολιτική λιτότητα, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί πλέον ότι αγεννάει ακόμη μεγαλύτερη ύφεση. Δεύτερον, ο ρόλος του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που έχει έναν ισχνό ιδιωτικό τομέα, χωρίς παράδοση, που δεν έχει μεγάλες παραγωγικές μονάδες, βιομηχανικές κτλ., πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέδιο εξόδου από την κρίση, εάν δεν ενεργοποιηθεί ο δημόσιος τομέας σε όλη. Αυτό δεν σημαίνει προσλήψεις. Δεν μιλάω για προσλήψεις στον τομέα. Μιλάω για αναπτυξιακό σχέδιο. Μιλάω για δημόσιες επενδύσεις. Άρα λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να καταγράψει διάφορες νέες θέσεις εργασίας που μπορεί να υπάρξουν. Να πιάσουμε για τα νοσοκομεία, να πιάσουμε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον. Αλλά πάλι δεν θα πρέπει να είσαι μονοδιάστατα προσανατολισμένος. Εδώ χρειάζεται μία, ας το πούμε έτσι, αναπτυξιακή αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια είχαν αφαιθεί στην τύχη τους. Υπήρχε μια μεροληπτική πολιτική υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτές είχαν πρόσβαση στον μετανισμό, αυτές είχαν πρόσβαση στην τεχνογνωσία. Με πολιτικές αποφάσεις είχαν διευκολύνσεις. Αντίθετα, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν ανταγωνιστικές, ουσιαστικά περιθωριοποιούνταν. Πώς απαντάς και στηρίζεις αυτές τις επιχειρήσεις? Μέσα από τράπεζες ειδικού σκοπού. Νέες τράπεζες ειδικού σκοπού. Γι' αυτό το θέμα.
θέμα της εθνικοποίησης των τραπεζών στη Λίβυη δεν είναι πάντοτε η πιο σωστή λύση, με την εξής έννοια. Με την έννοια ότι αν έχουμε χρεοκοπημένες τράπεζες τώρα, τις πάρουμε να θα πληθούμε να πληρώσουμε και τα σπασμένα. Και ίσως είναι προτιμότερο να δημιουργήσει εξ αρχής κάποιες υγιείς τράπεζες, οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση, στην ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ακριβώς λόγω του μεγέθους τους δεν μπορούν να μεταναστεύουν, είναι το ανάγχωμα στις θέσεις εργασίας, είναι δεμένες με την τοπική κοινωνία, μπορούν να δημιουργούν θετικές επιπτώσεις, εξωτερικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που ζουν. Δεν είναι μεγάλες ανισίδες και μονοπωλιακές επιχειρήσεις οι οποίες μεταναστεύουν αναζητώντας τις καλύτερες εντός εισαγωγικών συνθήκες για να μεταφέρουν την παραγωγή τους. Είναι στενά δεμένες δηλαδή με τον τόπο τους. Και έχουν ένα ορίζοντα πολύ πιο μικρό και άρα επιδρούν πολύ πιο θετικά στην τοπική οικονομία και στην ευρύτερα στην οικονομία της χώρας. Ο αγροτικός τομέας, εδώ πέρα έχουν γίνει εγκλήματα. Διότι αυτή η μονοδιάστατα προσανατολισμένη πολιτική στον αγροτικό τομέα μέσω των επιδοτήσεων ουσιαστικά οδήγησε και στην απαξίωση του. Αυτό σε συνδυασμό, αυτή η πολιτική, που φαντάζομαι ότι εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς που έχει κάνει πάρα πολλά να πει συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό σε συνδυασμό με την διάλυση των συνεταιρισμών, οι οποίοι ήταν ας πούμε, την ουσιαστική ενδιάλυση, έτσι κομματικά μαγαζιά, διαλύσανε τελείως την κατάσταση. Άρα πρέπει να ξαναρχίσει πάλι και εκεί από την αρχή. Το ίδιο ο δημόσιος τομέας χρειάζεται μια βαθιά διοικητική ας πούμε επανίδρυση, μια εκ θεμελίων ανασυγκρότηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει μια συνέχεια, ανεξαρτήτως ποιος είναι στα πράγματα. Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιεί το ίδιο το δικό του δυναμικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίληψη παραμερισμού, υποστηρισμού του δυναμικού που δουλεύει, του επιστημονικού δυναμικού που δουλεύει στη δημόσια διοίκηση και όλα γίνονται δια συμβούλων. Δια ακριβοπληρωμένων συμβούλων που βάζει ο κάθε υπουργός. Υπάρχει μια στρατιά ακριβοπληρωμένων συμβούλων αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πολλές φορές είναι έξω από την πραγματικότητα και δεν αξιοποιούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει ας πούμε μια ζωή στην επικοινωνία με τον κόσμο, στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, γιατί δεν είναι πάντοτε ας πούμε ένας τεχνοκράτης ο οποίος μπορεί να έχει κάποιες εργαλείες, περισσότερες δεν τις έχει, αλλά είναι κομματικά ενημέτερος, έτσι, ο οποίος μπορεί να υπερβεί όλη την κομματική, ας το πούμε έτσι, ιεραρχία. Χθες, να σας πω και κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε πολύ, διότι δεν ήταν πλήματα, σαν σε μια συνάντηση που διαβάστε στις εφημερίδες, μου κάνανε και ερώτηση πριν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα το συσχετίσαμε το θέμα των ανθρώπων των δρόμων με το έθνος. Η εκπροσωπεία του κομματός μας είχε πάει στο έθνος. Είναι η τέταρτη πέμπτη συνάντηση που κάνουμε με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλουμε να καταλήξει αυτό σε μια ημερίδα διαμόρφωσης ποια καποδιθέσουν για το πώς θα αλλάξουν οι κανόνες στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και στον τρόπο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πώς δηλαδή ουσιαστικά θα μπορέσεις να βάλεις περιορισμό και να χτυπήσεις την πόλη της διαφορετικής. Πάμε που διάλογο μαζί τους, του λέμε τις θέσεις κτλ. Εκεί λοιπόν είδαμε χθες τον κύριο Μπόμπολα. Εκεί ήταν η ερώτηση που είναι των δημοσιογράφων σχέση με τους αυτοκίνητων δρόμων. Δηλαδή πήγατε και συζητήσατε κάτι για τα διόδια, θα αλλάξετε τη θέση σας. Όχι, δεν πήγαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εκεί λοιπόν ακούσαμε και άλλη μια φορά τι να μας λέει αυτός ο δημοσιογράφος. Ευγενής και τα λοιπά και περιποιητικός. Εκεί υποθήκαμε στη συνάντηση ότι ακούμε από τα τηλεοπτικά δελτία της ΜΕΚΑ. Όλο το τελευταίο διάστημα, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 1.250.000. Μα πώς είναι 1.250.000, τρεις φορές μετρηθήκαν και είναι κάτω από 700. Και μια στοχοποίηση πλήρως του δημοσίου και ένα πράγμα δηλαδή το οποίο ήταν χωρίς προηγούμενο. Αυτές λοιπόν οι απόψεις νομίζω ότι υπήρξαν τελικά απόψεις οι οποίες δουλέψανε μέσα στο υποσυνείδητο της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η διάλυση του δημόσιου τομέα ουσιαστικά πάει χέρι-χέρι με τη διάλυση της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα. Ότι δεν είναι διαχωριστική διαφορετική κόσμη που ένας ζει εις βάρος του άλλου. Αλλά είναι ακριβώς ο ένας που στηρίζει τον άλλο.
Αυτοί οι οποίοι συντηρούσαν δεκάδες, χιλιάδες επιχειρήσεις ήταν σταθερά και σε τακτικό χρόνο αμοιβόμενοι που εργαζόντουσαν στο δημόσιο. Και στη στιγμή που επιλήγησαν αυτά τα εισοδήματα, το πρώτο που το καταλάβανε ήταν οι μικροεπαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, έτσι πάσης φύσεως. Και κανείς τότε κατάλαβε ότι το μνημόνιο δεν είχε στόχευση απλά και μόνο κάποια συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία, αλλά είχε ένα σχέδιο συνολική στοχοποίηση αυτό εσωτερική υποτίμηση τη οικονομία για να γίνουν έτσι όπως αντιλαμβάνονται αυτοί, πιο ανταγωνιστικοί. Δεύτερον, ποτέ δεν υπήρξαν ιδιαίτερη μέρημνα για κλαδικές πολιτικές. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να καταγράψει πού η Ελλάδα μπορεί να είναι ανταγωνιστική, ποια είναι τα συγκριτικά τη πλειοδεκτήματα. Πώς θα μπορέσει να βάλεις το δημόσιο ώστε να κάνει μελέτες, να δώσει know-how, πληροφορίες, έτσι ώστε να έχεις και ένα εξαγωγικό προσανατολισμό. Όλα αυτά είχαν αφαιθεί στις δυνάμεις της αγοράς. Οι δυνάμεις της αγοράς όμως είναι τυφλές, είναι όπως η ζούγκλα, είναι ο δόμος του ισχυρότερου. Και οδηγήσαν, ας πούμε, στην πλήρη περιθωριοποίηση επιχειρήσεων και στη συγκέντρωση σε λίγους ισχυρούς παίκτες. Σε όλες τα επίπεδα της αγοράς και σε όλους τους τομείς. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται ένα σχέδιο να τα ξαναβάλεις όλα από την αρχή και σε τάξη. Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ένας κρίσιμος τομέας, αναμφισβήτητα. Αλλά τα περίμενα από εσάς που είστε άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα να θέσετε το ερώτημά σας, αλλά και κυρίως να καταθέσετε και τις απόψεις σας. Διότι εγώ έκανα κάτι σαφές στην αρχή. Εμείς θέλουμε να τις προτάσεις. Ναι. Δεν είπατε να κάνουμε το παιδί. Όχι. Έτσι κι αλλιώς κάνουμε, πώς και λένε τώρα, ανοιχτή συζήτηση και να μιλήσουμε. Διότι εγώ θα ήθελα τις απόψεις του δικού μας χώρου να τις διαμορφώσουμε, προφανώς και την πολιτική ευθύνη της τελικής διαμόρφωσης την έχουμε εμείς, σε ένα ανοιχτό διάλογο με τις δυνάμεις της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι ήταν πρωτοποριακοί, οι οποίοι μπορέσανε και πήρανε πρωτοβουλία.